Τύπου Ανδρέας Δημητρίου. Γεια σου Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Στέλλα, καλό μεσημέρι για στους ακρόατες, στους προσπροφείς. Έγιναν αρκετά τις τελευταίες μέρες, λέχθηκαν κιόλας πολλά χθες από τον Πρόεδρο στην δημοσιογραφική διάσκεψη. Ήθελα να μας πεις έτσι καταρχήν πώς βρίσκει η επόμενη μέρα την Ομόνοια μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και όλα όσα έχουμε ακούσει. Εντάξει, νομίζω Στέλλα δεν χρειάζεται σήμερα να επαναλάβουμε οτιδήποτε έχει λεχθεί τις προηγούμενες μέρες. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει αφοσιωμένους στο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε την Κυριακή και μας βρίσκει συγκεντρωμένους στην προσπάθεια για να παρουσιαστεί η ομάδα καλύτερη και να κερδίσει το παιχνίδι αυτό. Οπότε εκεί επικεντρωνόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή και δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να επαναλαμβάνουμε πράγματα που λέχθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Θέλετε να γυρίσετε σελίδα με λίγα λόγια για να μείνει κατά κάποιον τρόπο και όσο γίνεται, αν θέλεις Ανδρέα, εφικτό αυτό, αν επηρεάσει η ομάδα, έτσι, από όλο αυτό το σκηνικό και την οποιαδήποτε αντιπαράθεση, κόντρα ή όλα αυτά τέλος πάντων. Κοίταξε Στέλλα, είναι αλήθεια ότι οι ποδοσφαιριστές δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη στεναχώρια και απογοήτευση που υπάρχει στις τάξεις του κόσμου για την θέση που έχει η ομάδα στη βαθμολογία. Όμως παράλληλα θέλουν να βελτιωθούν, θέλουν να ανέβουν θέση στη βαθμολογία, διότι όπως ήδη λένε, αυτό είναι κάτι που τους στεναχωρεί και τους πικραίνει και τους ίδιους. Και αυτό που θέλουν να μεταφέρουμε και εμείς στον κόσμο είναι ότι χρειάζονται την Κυριακή να τους δουν εκεί στην κερκίδα. Αντιλαμβάνονται ότι οι στιγμές είναι δύσκολες και πως ο Ομονιάτης είναι πληγωμένος, όμως αυτό που θέλουν να μεταφέρουν στον κόσμο είναι πως θέλουν την Κυριακή να τον δουν εκεί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να νιώσουν ότι είναι εκεί δίπλα τους, είναι το στήριγμα τους, είναι αυτοί που θα απλώσουν το χέρι και θα τους ανεβάσουν ξανά πάνω. Ανδρέα, αν μου επιτρέπεις, ο κόσμος, θα πρέπει να το πούμε αυτό, έχει δώσει πολλές φορές το παρόν του και το δίνει και με μαζικές παρουσίες μάλιστα και είναι δίπλα στην ομάδα. Αυτοί που δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής είναι οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή σε αυτά που περιμένει και ο κόσμος και που μπορούν και ήδη, γιατί νομίζω ότι αδικούν και τους εαυτούς τους με αυτά στις εμφανίσεις που κάνουν. Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα και κανείς δεν μπορεί να το παραγνωρίσει. Είναι αλήθεια και λέχθηκε πάρα πολλές φορές αυτό. Ακόμη και χθες λέχθηκε επανελειμμένο ότι ο κόσμος είναι πάντα εκεί δίπλα στην ομάδα παρά τις στεναχώριες, παρά τις απογοητεύσεις, παρά τα αποτελέσματα, δεν είναι αυτά που θέλαμε. Και όμως είναι εκεί. Και αυτό το αναγνωρίζουν οι ποδοσφαιριστές. Πραγματικά το αναγνωρίζουν. Νιώθουν και αυτοί μια αδικία για το αποτέλεσμα του τελευταίου αγώνα, διότι νιώθουν ότι μπορούσαν να κερδίσουν το παιχνίδι και κάποιες συγκυρίες τους οδήγησαν στο να χάσουν. Θέλουν αυτήν την νίκη που θα τους βοηθήσει να πατήσουν ξανά στα πόδια τους. Και είναι αλήθεια ότι και τις προηγούμενες μέρες, όπως και την περασμένη εβδομάδα που το ίδιο λέγαμε, δουλεύουν πολύ και προσπαθούν να βάλουν κάποια πράγματα στο παιχνίδι τους καινούργια, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Δουλειά πολύ γίνεται και σε θέματα νοοτροπίας και σε θέματα ψυχολογίας και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη λειτουργία της ομάδας. Με ποιο ακριβώς τρόπο, Ανδρέα, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία που μας περιγράφεις? Η διαδικασία αυτή, Στέλλα, γίνεται καθημερινά μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται στα αποδυτήρια, μέσα από την από την επικοινωνία ανάμεσα στις πλευρές που απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό μας τμήμα. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να γίνει η προσπάθεια που σας έχω πει, δηλαδή να αλλάξουν πράγματα στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας στο γήπεδο, να εντάξει στο παιχνίδι τη στοιχεία που θέλει ο προπονητής να βλέπει. Θέλει ο προπονητής επίσης κάποια άλλα στοιχεία σε θέματα νοοτροπίας, τα οποία έχει αναφέρει και ο ίδιος σε δηλώσεις του
και σε θέματα χαρακτήρα, τα οποία και πάλι έχει αναφέρει ο ίδιος στις δηλώσεις του. Mm-hmm. Όλα αυτά γίνεται προσπάθεια καθημερινά να μπουν μέσα στην ομάδα. Δεν είναι εύκολο να περάσουν αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν σημαίνει ότι θα περάσουν σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Όμως η προσπάθεια που γίνεται είναι να περάσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και να φανεί και στη λειτουργία της ομάδας στο γήπεδο. Ναι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, ότι η μπάλα, όπως λέμε, είναι στα πόδια τους, έτσι. Ναι. Ναι, αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζουν. Ναι. Συνεπώς θα πρέπει και οι ίδιοι να το προσπαθήσουν παραπάνω. Και στέλνουν, εντάξει. Ναι. Όταν λέμε ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε ότι μιλάμε για μια μεγάλη μερίδα των ποδοσφαιριστών, γιατί ενδεχομένως υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές ναι, που θα έχουν μια διαφορετική άποψη. Βάση περίπτωση. Το ζητούμενο είναι πως είναι σημαντικό να περάσει αυτό στη λειτουργία της ομάδας. Και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανείς δεν μπορεί να το αναιρέσει αυτό, ότι προσπαθούν. Και διαπιστώνεται αυτό σε κάθε προπόνηση. Και όσο όμως δεν φαίνονται στο γήπεδο αυτή η προσπάθεια που γίνεται, δεν θα το αναγνωρίσει κανείς με το να το ξέρουν οι ίδιοι ότι προσπαθούν. Γι' αυτό και ευχόμαστε, ελπίζουμε και αισιοδοξούμε την Κυριακή. Θα δούμε αυτά τα στοιχεία και θα τα συνδυάσουμε με μια νίκη που τόσο πολύ χρειάζεται η ομάδα. Καταλαβαίνουν προφανώς όλοι, νομίζω, στο στρατόπεδο της Ομόνιας ότι δεν τους παίρνει για οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, γιατί ήδη έχει χαθεί πολύτιμο έδαφος, Ανδρέα. Συνεπώς, πρέπει πάση θυσία να βρεθεί ο τρόπος για να πάρουν την νίκη. Διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε ακριβώς εσείς. Ναι, αλλά νομίζω είναι απλά μαθηματικά. Αυτό είναι δεδομένο, ότι όσο καθυστερείς να κάνεις αυτό το σερήνικο, τόσο περιορίζονται και οι πιθανότητες σου να προλάβεις να πετύχεις κάτι αυτή τη σεζόν. Οπότε είναι σημαντικό να κερδίσουμε και απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα που φέτος κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια και μια πολύ καλή πορεία. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει δημιουργήσει μια αρκετά καλή ομάδα και θα έχει και τον κόσμο της αύριο στο γήπεδο. Οπότε θα είναι για μας μια δύσκολη αποστολή, όμως από εκεί και πέρα πραγματικά το νιώθει και η τεχνική ηγεσία και οι ποδοσφαιριστές ότι μπορούν να κερδίσουν το παιχνίδι αυτό και είναι έτοιμοι να δώσουν αυτά που χρειάζεται για να κερδίσουν. Ωραία. Αυτό βγαίνει μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από τα πολιτήρια της ομάδας. Μάλιστα. Ανδρέα, ήθελα κάτι για το αγωνιστικό κομμάτι. Μία ενημέρωση, ποιοι θα είναι διαθέσιμοι, ποιοι μένουν νυχτός. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι θα είναι σήμερα καθοριστική ημέρα για τους ποδοσφαιριστές για να δούμε αν θα τους έχουμε μαζί μας την Κυριακή. Σίγουρα ο Δημήτρης ο Χριστοφή δεν θα είναι. Οπότε ο Ανδρέας ο Παναγιώτου δεν θα είναι. Από εκεί και πέρα έχουμε και τον Μπεμπέ που είναι με κάρτες. Και θα δούμε για τον Ιβάν Ρούνια που νιώθει πολύ καλύτερα. Mm. Και θα δούμε και για τον Καπράρ που επίσης νιώθει πάρα πολύ καλύτερα. Οπότε γι' αυτό σας είπα ότι... Δηλαδή υπάρχουν πιθανότητες για τον Ρούνια να προλάβει να είναι στην αποστολή. Νιώθει πολύ καλύτερα ο ποδοσφαιριστής και θα δούμε μέσα από τις προπονήσεις των επόμενων ημερών, Στέλλα. Κάνει ατομικό τώρα, Ανδρέα, ο Ρούνια. Ναι, έκανε ατομικό, δοκίμασε, ανέβασε στροφές χθες και ένιωθε πολύ καλύτερα, mm-hmm. οπότε θα το δούμε για σήμερα. Πρέπει να περιμένουμε για τη σημερινή προπόνηση για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για τον ποδοσφαιριστή. Και νωρίτερα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, από ό,τι αρχικά είχε αναφερθεί. Εντάξει, είχαμε πει 3-4 εβδομάδες, νομίζω τώρα είμαστε στην τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι μέσα στα αυτά που έχουμε αναφέρει. Mm-hmm. Έχει απαντήσει ο ποδοσφαιριστής στην πρόταση που του έχετε κάνει, θα παραμείνει ή όχι? Φαίνεται, Στέλλα, ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο η προσπάθεια για να ανανεωθεί η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ναι. Μάλιστα, θα απαντήσει αυτές τις μέρες, έχει τεθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα? Ναι, σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί, Στέλλα. Μάλιστα. Με τον άφθαλον πίδα τρόπο, όμως φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο, χωρίς να λέμε ότι έχει ολοκληρωθεί, όμως φαίνεται είναι σε καλό δρόμο. Ναι. Μάλιστα, και όντως θα πάρει θέση στους 4 παίχτες που δικαιούστε, γιατί τελειώνει το συμβόλαιο του τώρα, Ανδρέα? Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο
ουσιαστικά στα λοσοματεία μας θα ακολουθήσει τους κανονισμούς, όποιοι και αν είναι αυτοί, εμείς θα τους ακολουθήσουμε. Οπότε για την ώρα είναι αυτή η τοποθέτηση που έχουμε να κάνουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο για τα υπόλοιπα μεταγραφικά, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ναι, είναι γεγονός ότι καθημερινά γίνονται διεργασίες που αφορούν την ενίσχυση της ομάδας, διότι υπάρχει και πιο ξεκάθαρη εικόνα από το τεχνικό μας επιτελείο ότι χρειάζεται η ομάδα. Υπάρχει και αποφασιστικότητα για να ενισχυθεί η ομάδα σε θέσεις που υπάρχουν αδυναμίες και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν. Οπότε κάθε μέρα γίνονται διεργασίες και προχωρά η όλη υπόθεση, όμως δεν έχουμε κάτι για την ώρα που μπορούμε να ανακοινώσουμε. Μάλιστα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θέλω να πούμε ξανά να ευχαριστώ στον κόσμο που είναι δίπλα στην ομάδα και αυτό που σας έχω πει είναι μήνυμα που οι ποδοσφαιριστές ήδη θέλουν να ευθύνουν στον κόσμο, ότι θα ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια για τους ίδιους την Κυριακή να τους δουν εκεί δίπλα ξανά στην Κερκίδα. Μάλιστα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καλή συνέχεια.